Έχω κοντά μου την κυρία Χριστίνα Γαλανοπούλου, την υπεύθυνη εθελοντισμού και νέας γενιάς του Δήμου Αμαρουσίου, που επίσης είναι και προπονήτρια. Και θα μας πει έτσι δύο λόγια σήμερα για το τι υπόθηκε σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον συνέδριο αθλητισμού, υγείας και ευεξίας που διοργανώθηκε στην Λέξπο. Κυρία Γαλανοπούλου, χαρά μας να μας πείτε δύο λόγια για τη σημερινή εκδήλωση. Με μεγάλη μας χαρά διοργανώσαμε και συμμετείχαμε σε αυτή την εκδήλωση σήμερα, που σκοπός της είναι να προσελκύσει, να ενημερώσει μάλλον πρώτα τον κόσμο για τα ωφέλη του αθλητισμού σε όλες τις ηλικίες, σε όλες τις κοινωνικές ομάδες. Στόχος μας ως Ολυμπιακός Δήμος και στόχος, όπως είπα και πριν, του Δημάρχου μας, ενός ανθρώπου που είναι λάτρης του αθλητισμού και ενός ανθρώπου που υπηρετεί χρόνια τώρα τα Ολυμπιακά ιδεώδη με μεγάλο σεβασμό, είναι να ενημερώνεται σωστά ο κόσμος για τα ωφέλη, να γυμνάζεται, γιατί είναι, η άθληση είναι άμεσα συνεφασμένη με την υγεία. Επίσης, έχουμε τη χαρά στο Δήμο μας να είναι σε ποσοστό τα περισσότερα νοσοκομεία της περιφέρειας Αττικής. Ο Δήμαρχος κ. Γιώργος Πατούλης, ως και πρόεδρος του ιατρικού τουρισμού, έχει φροντίσει να ανεβάσει το Δήμο σε πολύ υψηλό επίπεδο και σε αυτό το κομμάτι. Το οποίο φυσικά έχει καταφέρει να συνδυάσει την άσκηση, την άθληση με την υγεία μέσα από αυτό. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι χάρηκα πάρα πολύ που ήμουν σήμερα εδώ, χάρηκα που ήταν αξιόλογοι άνθρωποι μαζί μου στο πάνελ, συνάδελφοι όπως η κυρία Έφη Σφυρί, η πρωταθλήτρια Ευρώπης και Ολυμπιονίκης του Beach Volley, η κυρία Αναστασία Αλεξανδρίδου Βαλκανιονίκης Κολύμβησης και ο διπλωματούχος προπονητής UEFA Α του ποδοσφαίρου της Μικτής Αθηνών και καταφέραμε και ενημερώσαμε τον κόσμο για τα ωφέλη σε κοινωνικό, σε ψυχικό, σε σωματικό επίπεδο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.